Επιστημονική κόντρα έχουν πυροδοτήσει οι μελέτες που διεξάγονται σχετικά με το ρόλο της νικοτίνης στη λίμωξη από κορονοϊό και το αν οι καπνιστές κινδυνεύουν λιγότερο να νοσήσουν. Ο ερευνητής Κωνσταντίνος Φαρσαλινός, απαντώντας τη διατύπωση περί fake news για το ρόλο της νικοτίνης ως αναστολέα στο νέο κορονοϊό που έκανε ο Σωτήρης Τσιόδρας, απέδωσε τα όσα είπε σε σύγχυση και επιστημονική προχειρότητα. Είναι προσβλητικό για την επιστημονική κοινότητα, για οποιονδήποτε να συζητά για fake news, όταν μιλάμε για δημοσιεύσεις οι οποίες έχουν περάσει αυτό που λέμε το peer review, δηλαδή την κριτική από αξιολογητές τόσο του περιοδικού όσο και εξωτερικούς του περιοδικού αξιολογητές. Οπότε εξορισμού δεν στέκει. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο σοβαρά τα υπόλοιπα τα οποία δηλώθηκαν και τα οποία αφορούσαν τη νικοτίνη και το κάπνισμα και υπήρχε μια τεράστια σύγχυση. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος στη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης είχε αναφερθεί στα αποτελέσματα γαλλικής μελέτης, η οποία σημειώνει ότι το κάπνισμα και συγκεκριμένα η νικοτίνη φέρεται να έχει προστατευτική δράση έναντι του κορονοϊού. Σε κάτι τέτοια δημοσιεύματα, ξέρετε, αναφέρομαι καμιά φορά όταν μιλάω για fake news. Αναφέρθηκαν κάποια αποτελέσματα μιας μελέτης, επιδημιολογικής μελέτης, η οποία έγινε στη Γαλλία. Και έδειξε ότι όντως οι καπνιστές είχαν κάποια μικρότερα ποσοστά σοβαρής λίμωξης. Και μάλιστα χτίστηκε και μια θεωρία πίσω από αυτή τη μελέτη ότι πιθανώς να έχει να κάνει με την επίδραση της νικοτίνης σε κάποιους ειδικούς υποδοχής στον πνεύμονα. Από την άλλη μεριά, όλοι γνωρίζουμε ότι η νικοτίνη είναι μια ουσία βλαβερή για τον οργανισμό, βλαβερή για τον πνεύμονα, βλαβερή για τα στεφανία αγκία των ανθρώπων. Και οι καπνιστές πάσχουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Η νικοτίνη είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι δεν προκαλεί τα νοσήματα τα οποία οφείλονται στο κάπνισμα. Υπάρχει μια τεράστια απογοήτευση διότι συνεχίζει ο κόσμος, ο κοινός πληθυσμός, ο μη ειδικός εννοώ πληθυσμός, να ακούει απίστευτες ανακρίβειες και να μην ξέρει τι συμβαίνει, ποια είναι η αλήθεια, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Και από εκεί και πέρα να αποφασίσει και μόνος του τι θα κάνει. Νομίζω πρέπει να περιμένουν τα δεδομένα. Για μένα τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι σαφώς υπέρ του ότι το κάπνισμα λειτουργεί επιβαρυντικά για να νοσήσει κανείς σοβαρά, για να αναπτύξει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Ουδής έχει αναφερθεί στο κάπνισμα ως προστατευτικό μέσο. Ουδής, ούτε ένας. Και κανένας δεν προτείνει και το κάπνισμα σαν προστατευτικό μέσο και κανένας δεν θα δοκιμάσει κιόλας κλινικά το κάπνισμα σαν προστατευτικό μέσο. Δεν ξέρω αν ήταν απροετοίμαστος. Πιθανώς, δεν είναι στο επιστημονικό του πεδίο.